Αντιδράσεις προκαλούν οι εικόνες από το κτίριο του πρώην Οίκα Χερσονήσου που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός της Κρήτη TV. Εξοργίζομαι. Ειλικρινά, είναι η πιο ήπια έκφραση που έχω να πω. Είναι ντροπή για όλους, για όλους, αυτό το υπερσύγχρονο κτίριο σήμερα να ρημάζει και να βρίσκεται σε αυτή την άθλια κατάσταση. Ένα κτίριο κόσμημα 730 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και προϋπολογισμό που ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, καταστρέφεται κάθε μέρα που περνά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει την τύχη άλλων ακινήτων, ούτε καν των ακινήτων ή της Αμερικάνικης βάσης. Όπως αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, το Υπουργείο Εργασίας, που είναι και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, είναι ενήμερο από το Δεκέμβριο ήδη για την καταστροφή που προκάλεσε η θεομηνία. Κάναμε έγγραφο από 4/12 του 20, αφού κάναμε αυτοψία και είδαμε το χώρο, και θα ήθελα να είναι εις γνώση σας αυτό, ως Δήμος Χερσονήσου, ζητήσαμε την δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου, προκειμένου να το πάρει ο Δήμος, να αναλάβει την αναβάθμισή του, τον καθαρισμό. Υπάρχει απαντητική επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο μας αναφέρει ότι θα δει συνολικά στην Ελλάδα την παραχώρηση αυτών των κτιρίων. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από το 2019 για να αξιοποιηθεί το κτίριο. Το Νοέμβριο του 19 ο κύριος Κοντοζαμάνης δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση που είχα καταθέσει για το θέμα Οίκα Χερσονήσου και Οίκα Αγίου Μηνά, ότι ναι, προχωράνε οι διαδικασίες και σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα κτίρια αυτά που ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας θα περάσουν και θα παραγωγηθούν για χρήση στο Υπουργείο Υγείας. Τι έγινε από τότε? Προφανώς, τι κάνει η διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας? Η εκοφαντική αδιαφορία του Υπουργείου Εργασίας προκαλεί θυμό, με το βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Βαρδάκη, να θέτει και ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι ένα κτίριο που πληρώθηκε από τα χρήματα του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να ρημάζει, άρα πρέπει να αξιοποιηθεί υπέρ του συνόλου της κοινωνίας. Άρα νομίζω ότι και μια τελευταία απάντηση από εμάς θα είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτά δεν είναι τα κτίρια που ανήκουν ούτε στον Οικουμενίδη, ούτε στον Ξανθό, ούτε στον Κικίλια, ούτε σε κανέναν από τους υπουργούς υγείας που προηγήθηκαν ή που κυβερνούν σήμερα. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Σήμερα που θέλουμε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν μπορούν τέτοιες δομές να μένουν κλειστές τη στιγμή που ο γιατρός είναι εθελοντής περιφερόμενος. Το Υπουργείο πρέπει να δει άμεσα τι θα κάνει με αυτό το κτίριο. Και ξαναλέω, τη στιγμή που η τοπική κοινωνία το χρειάζεται πάρα αυτά. Την ίδια ώρα οι δομές υγείας του Δήμου Χερσονήσου στενάζουν, στιβαγμένες σε λίγα τετραγωνικά, με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους διοικητικούς να προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους υπό συνθήκες που δεν τιμούν τους ηθήνοντες. Έχουμε 6 χώρους. Στους 6 χώρους αυτούς είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε 2 γιατροί του ΕΣΥ και συνυπάρχουμε μαζί με το ΤΟΜΗ. Το ΤΟΜΗ έχει ένα γενικό γιατρό, μία παιδίατρο, μία κοινωνική λειτουργό, μία επισκέπτρια υγείας, 2 νοσηλεύτριες και 2 γραμματείς. Έχουμε από το Φεβρουάριο, έχουμε και το εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο εξυπηρετούμε ημερησίως 65 με 75 άτομα έως τις 3 το μεσημέρι. Για να δημιουργηθεί το εμβολιαστικό, ένας από τους γιατρούς έμεινε χωρίς ιατρείο, σωστά? Ναι. Ήμουνα εγώ εθελοντής, ο οποίος έδωσα το ιατρείο μου, οπότε είμαι ο περιφερόμενος ιατρός, όπου βρω χώρο ελεύθερο, αν βρω, κάθομαι και κάνω ιατρείο. Ωστόσο, έχετε τους ασθενείς σας που έρχονται κανονικά? Εννοείται, εξυπακούεται.